Τι να κάνεις, γιατί επειδή είναι μόδα και στο πει κάποιος, όχι, ή αισθάνθηκες την ανάγκη. Δεν μπορούμε αυτές τις μόδες, θεωρώ ότι είναι μπούρες. Άρα τι, γιατί πήγες να το κάνεις. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη. Ότι τι δηλαδή, θα βρεις κάτι καλύτερο μέσα σου, τι. Αισθάνθηκα την ανάγκη ίσως να αγαπήσω περισσότερο τον εαυτό μου, να τα βρω καλύτερα με τον εαυτό μου και ώστε αργότερα να μπορέσω να γίνω και καλύτερη μητέρα. Γιατί αυτό που μου το λέει και το θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι ψυχανάλυση κάνουμε για τον εαυτό μας, αλλά και να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Εγώ έτσι το βλέπω. Παρόλο που μπορεί να είναι πολύ νωρίς για αυτό που σου λέω, αλλά. Τώρα με τον Βασίλη είστε 2 χρόνια μαζί. Ναι. Σε τι φάση είστε? Είμαστε καλά. Απλά έκανα κάποιες δηλώσεις τελευταία. Ναι. Βασικά είμαι πολύ καλά. Απλά ίσως να παρεξηγήθηκε, γιατί είδα ότι έγινε αναπαραγωγή. Είπα ότι δεν θέλω να μιλάω πολύ γι' αυτό. Ναι. Νομίζω ότι έχω αρκετά εκθέσει την προσωπική μου ζωή και τι σημαίνει αυτό. Όχι ότι συνέχεια βγαίνω με τον σύντροφό μου, εμφανίζομαι και κάνω τα πάντα. Απλά όταν δίνω μια συνέντευξη, με ρωτάνε πολλά για τον σύντροφό μου. Και εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος που είμαι πολύ ανοιχτό βιβλίο, μιλάω πολύ ανοιχτά. Αυτό γίνεται αναπαραγωγή παντού. Και άρχισε να λέω, ρε Κατερίνα, το μόνο που έχεις να πεις είναι για τη σχέση σου. Μήπως να το μαζέψεις λίγο. Πάντα όμως ήσουν έτσι. Δηλαδή δεν είναι τώρα με αυτή τη σχέση. Πάντα ήσουν, πάντα απαντούσες και δεν έκανες δεύτερη σκέψη. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και αυτό είναι ωραίο, δηλαδή σε χαρακτηρίζει. Είναι, απλά στην παρούσα φάση είμαι σε μια πολύ όμορφη σχέση που είμαι σε μια σχέση. Ξέρεις, δεν έχω ακόμα προχωρήσει. Και ένιωσα, είχα την εντύπωση. Πάντως έδινες την εντύπωση ότι είστε ένα βήμα πριν το γάμο. Με δηλώσεις παλιές. Και μπορεί και να γίνει αυτό. Αλλά θέλω να βγω να το πω τη στιγμή που θα γίνει. Γιατί νόμιζα ότι ώρες-ώρες έβγαινε μια απεγνωσμένη που παρακαλώ τον άλλον να μου παντρευτεί. Λέω, της ξαναδιάβαζα τη συνέντευξη μου και λέω, πώς βγαίνω κάπως έτσι, ότι θέλω απεγνωσμένα να παντρευτώ. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Και νομίζω εσύ ότι ήταν για καλό. Εσύ που θες να προχωρήσεις και να κάνετε παιδιά, ας πούμε, με τον Βασίλη. Θέλω πολύ, ναι. Θες θέλω, να κάνεις παιδιά. Εννοείται πως θέλω να κάνω παιδιά. Απλά να νιώσω έτοιμη 100%. Τώρα είμαι σε μια περίοδο που είναι πολύ το μυαλό μου στη δουλειά και δεν ξέρω αν μπορώ. Αν έρθει, εννοείται μακάρι και καλοδεχούμενο. Γιατί θέλω να αφοσιωθώ εκεί. Ο Βασίλης είναι στην ίδια φάση, δηλαδή το έχετε συζητήσει ότι πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα κάποια στιγμή, ας πούμε. Νομίζω πως το έχουμε συζητήσει, αλλά. Πρόταση γάμου δεν σου έχει κάνει όμως. Όχι, δεν μου έχει κάνει. Αυτό σου λέω. Όταν είναι για την πρόταση γάμου, θα βγω να το πώς πω. Πώς φαντάζεσαι το γάμο σου, Κατερίνα, ρομαντικό με. Ή μόνη σας χωρίς κόσμο κτλ. Πώς. Αν με ρώταγες λίγα χρόνια πριν, θα σου έλεγα ότι το φαντάζομαι σαν κάτι too much. Με ένα υπερβολικό νηφικό.